και για τούτη τη φορά θα υπερψηφίσουμε το γεγονός αυτό της πρόσληψης, βάζοντας αυτό το μεγάλο ερωτηματικό μέχρι πότε θα συνεχίσουμε να καλύπτουμε έτσι μια σειρά ανάγκες, δεδομένες, πάγιες και διαρκείς που έχουν οι Δήμοι και με την ανεργία του που πλήττει την εργατική τάξη και το λαό μας να είναι στα ύψη. Ο κύριος Περδικάρης. Θέλω να πω ότι όσες φορές και ίσως έχουμε και εμείς μια αδυναμία και έχει θεωρηθεί μάλλον και ως μη δυνατότητα απάντησης, όσες φορές πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο λέγονται ψέματα, συνειδητά, θα απαντάμε. Και θα απαντάμε αποκαλώντας αυτούς που τα λένε ψεύτες, πλέον χοντρά-χοντρά. Θέλω να πω ότι από τον Καλλικρατικό Δήμο, την πρώτη φυτεία του Καλλικρατικού Δήμου, υπήρχε σύμβαση έργου για την καθαριότητα του κλειστού, την οποία συνεχίσαμε και εμείς με το νομικό πρόσωπο πρώτα και βεβαίως μετά στο Δήμο Λευκάδας. Αυτό που υπάρχει και μέχρι σήμερα, υπάρχει καθαριότητα και είναι με σύμβαση έργου, όπως προβλέπετε. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση που έκανε η προηγούμενη φυτεία, η προηγούμενη δημοτική φυτεία. Θα ψηφίσουμε την εισήγηση. Βεβαίως το πρόβλημα της στελέχωσης παραμένει. Ήταν θέμα και στις δικές μας και στη δική μας φυτεία. Αλλά νομίζω ότι είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει? Ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, ευχαριστώ. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μαθηματικός βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει και στο εγγύς μέλλον. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Δημιουργούνται μια σειρά παρενεργειών, τις οποίες τις βλέπουμε, στη λειτουργία των σταδίων και του κλειστού και του ανοιχτού. Να προσθέσω μόνο για το θέμα της επιλογής των διμήνων ότι έχουμε κάνει αίτημα και στην κοινοφελή μέσω ΑΕΔ και έχουμε ζητήσει οι 5 ή 6 φύλακες, οπότε η διαδικασία αυτή αναμένεται να ανοίξει τον Νοέμβρη με προσδοκόμενο χρόνο έναρξης των συμβάσεων αυτών προς το τέλος, μέσα με τέλος Γενάρη. Οπότε έρχεται λίγο να καλύψει τη διαδικασία αυτή. Προφανώς είναι μπαλώματα αυτά, έτσι, δηλαδή τώρα να μην κρυβόμαστε, αλλά προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με το όσο καλύτερο τρόπο γίνεται, χωρίς να δίνουμε ουσιαστική λύση. Δηλαδή το ξέρουμε και εμείς, μας προβληματίζει πάρα πολύ το θέμα. Θα δούμε. Ευχαριστώ. Ψηφοφορία. Ομόφωνα. Θέμα τρίτο. Συζήτηση απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά την αναστολή ίδρυσης και λειτουργίας στη Λευκάδα του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Οικονομικής Σχολής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Πρέπει εδώ να ενημερώσω το Σώμα ότι και ο κύριος, η παράδοση του κυρίου Δρακονταϊδή, είχε καταθέσει προς το Δήμο Λευκάδα στο Γραφείο Προέδρου. Κύριε Πρόεδρε, με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναστολή ίδρυσης και λειτουργίας στη Λευκάδα του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Οικονομικής Σχολής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ζητάμε, θεωρώντας ότι είναι απολύτως αναγκαία, την άμεση σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό ζήτημα. Θα σας διαβάσω και έγγραφο που έστειλε πριν από λίγο ο βουλευτής Λευκάδας, ο κύριος Καβαδάς. Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας και τον κύριο Δήμαρχο Λευκάδας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η προγραμματισμένη για σήμερα ψηφοφορία στη Βουλή για την κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος δεν μου επιτρέπει να παραστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως ήταν και η επιθυμία μου, καθώς σήμερα το Συμβούλιο σας αποφασίζει μεταξύ άλλων για ένα μείζον θέμα την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για αναστολή της έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα. Η ένταξη της Λευκάδας στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να αποτελέσει πεδίο ενότητας, συνεννόησης και κοινής διεκδίκησης. Δεν προσφέρεται για άγονες αντιπαραθέσεις και κομματικές σκοπιμότητες. Σε ό,τι με αφορά θέλω να καταστήσω σαφές
πως με την ίδια θέληση και πίστη που διεκδικούσα από το 2013 ως δημοτικός σύμβουλος την παραμονή των δύο τμήματων ΤΕΗ και στη συνέχεια ως βουλευτής της αντιπολίτευσης στην λειτουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος Λευκάδα, το ίδιο πράττω και σήμερα ως βουλευτής της αντιπολίτευσης. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν καταργείται, αναστέλλεται τη λειτουργία του. Η αναστολή δε αυτή δεν είναι οριζόντια, αλλά σε κάθε περίπτωση από τις 47 θα εξεταστεί διαφορετικά και ξεχωριστά. Τίποτα δεν έχει τελειώσει σε αντίθεση με τα δύο τμήματα των ΤΕΗ που λειτουργούσαν στη Λευκάδα και κάποιοι τα κατάργησαν μέσα μια νύχτα. Όμως, για να λειτουργήσει ένα τμήμα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεν αρκεί μια ανακοίνωση. Πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση της ΑΔΥΠ, επαρκής χρηματοδότηση, τεκμηρίωση ως προς τη λειτουργία και τη βιώσιμότητά του και να έχει διασφαλιστεί η κτηριακή υποδομή. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας επανεξετάζει το χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η Λευκάδα πρέπει να είναι έτοιμη να διεκδικήσει την παραμονή της σε αυτόν. Αυτό άλλωστε ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης που είχαμε από κοινού στο Υπουργείο με την Υπουργό Παιδείας κυρία Κεραμέως και τον Υφυπουργό κύριο Διγαλάκη στις 22 Νοεμβρίου με τον Δήμαρχο Λευκάδας και τον Αντιπεριφερειάρχη, λειτουργώντας θεσμικά και ενωτικά. Οφείλω επίσης να πω ότι ενημέρωσα προσωπικά τον Πρωθυπουργό για το θέμα, ενώ ήδη από την επόμενη δημοσίευση της ανακοίνωσης στις 8 Νοεμβρίου επισκέφθηκα τον Υφυπουργό Παιδείας κύριο Διγαλάκη. Στις 11 Νοεμβρίου απέστειλα την αριθμό πρωτοκόλλου 104-11-11-19 επιστολή στην ίδια την Υπουργό Παιδείας, που εκείνες τις μέρες απουσίασε στο εξωτερικό. Παράλληλα, είμαι σε διαρκή επαφή με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου Βασίλη Χρυσικόπουλο, ενώ αύριο έχω συνάντηση με τα μέλη της Διοικούς της Επιτροπής του πρώην ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων και μέλη του Συμβουλίου Ένταξης στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο. Την προσεχή εβδομάδα πρόκειται να συναντηθώ με τον πρίτανη, τον Κοσμίδρο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και τον πρόεδρο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν σκοπό τη διατήρηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λευκάδα. Για να το λειτουργήσει όμως ένα πανεπιστημιακό τμήμα, υπάρχουν συγκεκριμένα προαπαιτούμενα. Έχουμε το κτίριο του κέντρου νεότερας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του τμήματος, για την ανακαίνιση του οποίου υπάρχουν εγγεγραμμένα και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούλιο του 2019, βλέποντας τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, αναγκάστηκα να αναλάβω πρωτοβουλία και να ζητήσω από τεχνικό γραφείο να ετοιμάσει χωρίς την παραμικρή αμοιβή τα τέχη δημοπράθεσης για να προχωρήσει το έργο σε διαγωνισμό. Τα τέχη τα παρέδωσα προσωπικά στον πρίτανη του Ιουνίου Πανεπιστημίου κ. Χρυσικόπουλο στις 31 Οκτωβρίου του 2019 και έγιναν αποδεκτά ως δωρεά από τη σύγκληση στις 20 Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή ωστόσο έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Πρώτον, πρέπει να προχωρήσει το κτίριο. Σε σημερινή μου επικοινωνία με τον πρίτανη με διαβεβαίωση ότι οι διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού θα προχωρήσει τάχιστα. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχουν καθηγητές και πρόγραμμα σπουδών, κάτι το οποίο βεβαιώνει ο πρίτανης. Τρίτον, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα πρέπει να υποβάλει φάκελο βιωσιμότητας στην ΑΔΥΠ για την λειτουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Λευκάδα. Και θέλω στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι έπειτα από πολλές συναντήσεις και συζητήσεις που έχω κάνει, έχω λάβει τη διαβεβαίωση ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στηρίζει και θα στηρίξει στεναρά και στην ΑΔΥΠ τη διατήρηση του τμήματος. Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε εναλλακτική πρόταση προκρίνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως πιο βιώσιμη, είτε πρόκειται για το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενδεχομένως με εμπλουτισμό ή εξειδίκευση του γνωστικού αντικειμένου του, είτε ακόμα για τη λειτουργία άλλου τμήματος ή τμήματων με άλλο αντικείμενο. Κυρίως όμως πρέπει όλοι μαζί να λειτουργήσουμε συγκροτημένα και να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά με σχέδιο, με σύμπνοια και με τη συμμετοχή όλων. Για τις μελλοντικές ενέργειες προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση μιας διαπαραταξιακής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των φορέων της Λευκάδας, η οποία θα λειτουργήσει σε κλίμα ενότητας και με επαρκή τεκμηρίωση και συγκροτημένες κινήσεις θα διεκδικήσει την λειτουργία του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Λευκάδα. Σε αυτή την ομάδα και μέσα σε πνεύμα ενότητας θα συμβάλλω και εγώ με όλες τις δυνάμεις. Με εκτίμηση, Θανάσης Καβαδάς, βουλευτής Λευκάδος. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω μια, σε αυτό το σημείο πριν ξεκινήσω να κάνω την εισήγηση που έχω προετοιμάσει, θα κάνω μια έκκληση στο σώμα. Να μην αναλωθούμε σε μακρύσυρτες αναδρομές του παρελθόντος και να προσπαθήσουμε όλοι μας να φανούμε παραγωγικοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε, δεν είμαι σίγουρος αν θα το καταφέρουμε, να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση 2-3-4 σημείων, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο την έναρξη προσεχώς και λειτουργία του τμήματος
ή του όποιου τμήματος, θα το συζητήσουμε, στη Λευκάδα. Όλοι μας γίναμε κοινωνοί στις 7 Νοέμβρη μιας ευνίδιας απόφασης κατά τους περισσότερους από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και διαστόματος της κυρίας Υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, για την αναστολή έναρξης λειτουργίας 37 τμήματων. Μέσα σε αυτόν τον πίνακα, μέσα σε αυτή τη λίστα, υπήρχε και το τμήμα της Λευκάδας, της περιφερειακής ανάπτυξης. Εδώ βέβαια θα πω ότι υπάρχει έτσι ένα οξύμορο, με την έννοια ότι δεν αναστέλλεται η λειτουργία για κάτι το οποίο δεν λειτουργεί. Το κρατάμε αυτό. Πλην όμως δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ποια μπορεί να είναι ή ποια θα είναι η πορεία του θέματος. Δεν θα αναφερθώ ούτε στο δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε η Δημοτική Αρχή, ούτε στο ότι είχε ζητηθεί αμέσως την ίδια στιγμή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και ο κύριος Καβαδάς, έγινε την Παρασκευή που μας πέρασε και ήταν και ο βασικός λόγος, όπως εξήγουσε και στον κύριο Δρακονταϊδή, ότι θα ήθελα πρώτα να την συναντήσουμε και εν συνεχεία να θέτει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συνάντηση, να σας ενημερώσω λίγο, παρόλο που έχει βγει και ένα δελτίο τύπου, κοινό δελτίο τύπου μεταξύ του κύριου βουλευτή, του κύριου αντιπεριφερειάρχη και εμού, τέθησαν και από τους τρεις μας μια σειρά ζητημάτων, τα οποία κατέτειναν στο ότι είναι απαραίτητο η Λευκάδα να παραμείνει στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπήρχε επιχειρηματολογία στο ότι λειτουργούσαν δύο τμήματα ΤΕΗ τα οποία πάρθηκε απόφαση να κλείσουν, στο ότι υπήρχε απόφαση από την προηγούμενη κυβέρνηση και για τη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και για τα διετή προγράμματα τα οποία αυτά έχουν ανασταλεί, θα δούμε πότε θα, αν και εφόσον θα λειτουργήσουν, και για τη δημιουργία του τμήματος του Ινστιτούτου Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όπως επίσης τέθηκε ότι υπήρχε ένα κτίριο, το οποίο γνωρίζουμε την ιστορία του, ήταν αγνώστου ιδιοκτησία στο οικόπεδο, είχε κινήσει διαδικασία καταχώρησής του στο Εθνικό Κτηματολόγιο ο Δήμος Λευκάδας. Να μην κουράζω, η προηγούμενη διοίκηση αποφάσισε να διακόψει αυτήν την διαδικασία, να το παραχωρήσει στο ελληνικό δημόσιο. Το λέω και προς ενημέρωση λίγο των νέων συναδέλφων. Και εν συνεχεία το ελληνικό δημόσιο να το παραχωρήσει στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο όπερ και γένετο. Άρα ουσιαστικά, όπως έτσι είπα και εγώ προσωπικά στην κυρία Υπουργό, ότι σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει το τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχουμε και απώλεια ενός περιουσιακού στοιχείου. Δεν γνωρίζω, και το λέω ευθέως, αν υπάρχει διαλυτική αίρεση σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει, τι θα γίνει με το κτίριο. Ναι, δεν ήταν δικό μας, θα μπορούσαμε να το είχαμε διεκδικήσει όπως είχε ξεκινήσει. Και εξήγησα πώς πήγε. Εκεί ήταν κατηγορηματική η κυρία Υπουργός, χωρίς να μπει να εξειδικεύσει το θέμα της Λευκάδας, προέβαλε την εντός εισαγωγικών προχειρότητα και τη μη ύπαρξη σχεδιασμού και τεκμηρίωσης, όπως επίσης και απουσία της γνωμάτευσης της ανεξάρτητης διαρχής διασφάλισης και επιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν είχαμε τη διαβεβαίωση, η οποία προφανώς δεν ήταν ειδική για μας, ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα ενισχυθεί η ΑΔΥΠ, αυτή η αρχή διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης, και θα δει από την αρχή όλες τις προτάσεις, όλες τις αποφάσεις που υπήρχαν για την δημιουργία τμήματων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα. Τι εννοώ? Και αυτό το λέω και από τη θέση του Δημάρχου, αλλά και ως γονέας, του οποίου η μεγάλη κόρη του χρόνου θα κληθεί να συμπληρώσει το μηχανογραφικό της. Πρέπει ή δεν πρέπει η τριτοβάθμια εκπαίδευση να αντανακλά στις σύγχρονες απαιτήσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι ώστε σε συνδυασμό με υπαρκτές ανάγκες, σε στελεχειακό δυναμικό για την ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους βασικούς πυλώνες στήριξης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης της χώρας μας, σε κέντρα καινοτομίας, πρόοδου και πολιτισμού, και να μην οδηγούν στην υπερπαραγωγή πτυχιούχων σε παραδοσιακά και κορεσμένα αντικείμενα, έτσι ώστε οι σπουδές να μην αποτελούν εισιτήριο ουσιαστικά στην ανεργία ή τη μετανάστευση. Νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτά. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ απαραίτητο τα επιστημονικά, τα ακαδημαϊκά κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους όταν θα παίρνονται κάποιες αποφάσεις για την ίδρυση και λειτουργία κάποιου τμήματος. Για το κέντρο καινοτομίας δεν σας κρύβω ότι έθεσα ότι είναι ένα όνειρο και δικό μου, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο δικό μου. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και κάποιοι άλλοι θα το έχουν έτσι αντιληφθεί σαν ιδέα, να μπορέσει να γίνει η Λευκάδα ένα κέντρο καινοτομίας. Αντικείμενο προφανώς σε σχέση με την γαλάζια ανάπτυξη, που λίγο πολύ προεκλογικά όλοι είχαμε μια κοινή αντίληψη, σχετικά κοινή αντίληψη για το θέμα, να γίνει ένα κλάστερ καινοτομίας, και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί χρειάζεται και ένας επιστημονικός φορέας μαζί με τους φορείς του τόπου για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό. Κλείνοντας την πρώτη τοποθέτηση, θα πω ότι έχουμε ευθύνη απέναντι και στα παιδιά μας να συμβάλλουμε και εμείς με τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε να προάγουμε και με τις θέσεις μας και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πιο ειδικά για το θέμα το κτηριακό, που είναι ένας παράγοντας υποδομών, νομίζω ότι έχει βρει το δρόμο του, και εγώ σε συνεργασία και σε συνεννόηση που είμαι με τις αρχές του Πανεπιστημίου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου, έχω λάβει τη διαβεβαίωση ότι και με την θετική εξέλιξη των τευχών δημοπράτησης ότι άμεσα θα προχωρήσουν στην ανακατασκευή, επισκευή του χώρου του κτηρίου του Κέντρου Νεότητας, όπως επίσης ότι είναι έτοιμοι στον επικείμενο έλεγχο πιστοποίησης από την ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΥΠ, που σας μίλησα προηγουμένως, που ήταν κατηγορηματική εκεί η κυρία Υπουργός, ότι είναι έτοιμο το Πανεπιστήμιο να στηρίξει την πρόταση για το τμήμα αυτό. Και ως προς την επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, του μόνιμου διδακτικού προσωπικού και για το πρόγραμμα σπουδών. Ξέρουμε όμως, και δεν θα πρέπει να το περνάμε έτσι ελαφρά την καρδία, ότι υπάρχει και ένα θέμα στέγασης των φοιτητών. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και ο Δήμος και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αλλά και η Πολιτεία να σκύψει πάνω σε αυτό, προκειμένου να πληρωθεί καλύτερα και ο παράγοντας αυτός, έτσι ώστε να μπορούμε μελλοντικά να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες που θα πρέπει, που επιβάλλεται σε μια καλά λειτουργούσα κοινωνία, όλα τα απαραίτητα εχέγγυα σε έναν φοιτητή, που ξέρουμε πολύ καλά πόσο ματώνει η ελληνική οικογένεια για να σπουδάσει ένα παιδί που είναι ένα όνειρο διαχρονικό, να μπορέσει λοιπόν να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορεί αυτός ο φοιτητής και εν συνεχεία απόφοιτος να μπορεί να εφοδιαστεί με τέτοια εφόδια που να φανεί χρήσιμο στην κοινωνία. Επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ και το έχετε καταλάβει, κλείνοντας, καλό το σώμα, προφανώς είναι ανοιχτό στην η πρόταση, η εισήγηση που θα καταθέσω τώρα σε οποιαδήποτε έτσι τροποποίηση, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο να τονίσει την αδιαπραγμάτευτη στάση του για την ίδρυση και λειτουργία τριτοβάθμιας δομής στην Λευκάδα, την διαμαρτυρία μας στην χωρίς καμία ενημέρωση εξαγγελία της κυρίας Υπουργού για αναστολή της έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος, και το τρίτο άξονα, την σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής με συμμετέχοντες τους επικεφαλείς των παρατάξεων, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, καθώς επίσης και εκπροσώπους φορέων του τόπου, για την δρομολόγηση ενεργειών με μοναδικό στόχο την ίδρυση και λειτουργία του τριτοβάθμιου τμήματος στη Λευκάδα, πληρώνοντας
προφανώς τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτή είναι η πρόταση. Μου διέφυγε ότι στη συζήτηση που έγινε και με τους εκπροσώπους του Ιωνίου Πανεπιστημίου για ένα πιθανό ενδεχόμενο αλλαγής του τμήματος ήταν κατηγορηματικά αντίθετη. Έχουν διατυπωθεί και από άλλους φορείς κάποιες άλλες έτσι απόψεις. Εμένουν τουλάχιστον επιλέξεταν η τοποθέτησή τους. Σε αυτή τη φάση εμένουν στο τμήμα το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ και πάλι όσο γίνεται να είμαστε πιο παραγωγικοί για να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση. Ευχαριστώ. Πριν τις τοποθετήσεις, αν θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι διευκρινιστικά. Να παρακαλέσω λίγο, Δήμαρχε, να μας επαναλάβει στα τρία σημεία της πρότασής σου. Ότι καλείται το ΔΣ να τονίσει, να αποφασίσει να τονίσει την αδιαπραγμάτευτη στάση του για την ίδρυση και λειτουργία τριτοβάθμιας δομής στην Λευκάδα. Ναι. Δεύτερον, την διαμαρτυρία μας για την χωρίς καμία προθύστερη ενημέρωση για την εξαγγελία της κυρίας Υπουργού για αναστολή της έναρξης λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Τμήματος. Προηγούμενη, έχεις δίκιο, προηγούμενη. Και το τρίτο σκέλος, την σύσταση συντονιστικής επιτροπής με εκπροσώπους αυτούς ακριβώς που σας ανέφερα. Προηγούμενης. Κύριε Σέρβα. Ναι. Πώς μπορούμε, έστω ότι το κτηριακό λύνεται, προχωράνε γρήγορα οι διαδικασίες και κατασκευάζεται το κτίριο, έτσι, σε εύλογο χρονικό διάστημα ή είναι κοντά στο τέλος να φτιαχτεί. Πώς μπορούμε, με τι πρόσθετα μέτρα, αν έχουμε υπόψη μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την θετική γνώμη της ΑΔΥΠ και της Υπουργού σε ένα θέμα που είναι ήδη νομοθετημένο. Το θέμα αυτό, το ερώτημα αυτό τέθηκε στην κυρία Υπουργό και τα ζητήματα τα οποία μας απάντησε είναι πρώτον, ποια κριτήρια θα πρέπει να πληρούνται. Μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Πρόγραμμα σπουδών. Κτηριακές υποδομές. Αυτά. Κτηριακές. Ναι, αυτά ήταν τα απαραίτητα χέγγια που πρέπει να έχει ένα τμήμα προκειμένου να αρθεί η αναστολή της έναρξης. Μας το τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν είναι ακύρωση της προηγούμενης απόφασης, έτσι, του κυρίου Γαβρόγλου, του προηγούμενου Υπουργού Παιδείας. Είναι αναστολή, μας το τόνισε κατά επανάληψη, αναστολή της έναρξης λειτουργίας. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Ακριβώς αυτό, όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι μέσα στα ακαδημαϊκά κριτήρια. Και όλα αυτά θα γίνονται μέσω της ΑΔΥΠ και του φορέα και του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, ο Δήμος, από τη συζήτηση που είχαμε, επικουρικά μπορεί να συνδράμει. Κατά κύριο λόγο, τον κύριο λόγο, και εκεί υπήρχε και μια ένσταση δική μου, αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό, τα κύρια ζητήματα που ανέφερα ήταν μεταξύ της ΑΔΥΠ και του Πανεπιστημίου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου στην περίπτωση δική μας. Ερώτηση άλλη. Ερώτηση. Κυρία Ρακατσίνα. Κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε να μας διευκρινίσετε το κάθε εμπεριστατωμένο τέλος πάντων αίτημα για την 37 πανεπιστήμια έχουν καταργηθεί, για να το πάρουμε έτσι πολύ απλά. 37, εν πάση περιπτώσει, δήμοι θα κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση με εμάς. Όλα αυτά έτσι θα εξεταστούν μεμονωμένα, η Λευκάδα έχει δίκιο, η Πρέβεζα όχι. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα σχέδιο, μια στρατηγική από το Υπουργείο, ένας ακαδημαϊκός χάρτης, ο οποίος να λέει
ότι στο ΤΑΔΕ, στα Ιόνια, θα λειτουργήσουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα τμήματα, στη Λευκάδα εφόσον και εφόσον ένα. Ένα ΑΗ, δύο ΤΕΗ. Αυτό το γενικό σχέδιο υπάρχει που να περιλαμβάνει, ας το πούμε, αυτό το χάρτη, τον πανεπιστημιακό, πώς να το πω. Ή μεμονωμένα πάμε εκεί και όποιος... Εύλογη η απορία σας. Δεν πήραμε συγκεκριμένη απάντηση επί αυτού. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός. Εκείνο το οποίο όμως ήταν κατηγορηματική, κυρία Υπουργός, ήταν ότι για κάθε μία από αυτές τις 37 περιπτώσεις, δεν 37 δήμοι, γιατί υπάρχουν και περιοχές και νομοί που έχουν και παραπάνω του ενός τμήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εξεταστεί κατά μόνας, έτσι ώστε να φανεί ποια από τα τμήματα αυτά περνάνε τη βάση και εγκρίνεται η έναρξη της λειτουργίας τους, ας το πούμε. Άλλη ερώτηση υπάρχει, ο κύριος Περδικάρης. Κύριε Δημαρχέ, σύμφωνα με το κοινό το βελτίο τύπου, το κοινό που βγάλατε με τον βουλευτή και τον αντιπεριφερειάρχη, από ό,τι φαίνεται, πάρθηκε μια πολιτική απόφαση για την αναστολή λειτουργίας του τμήματος μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους που ήταν να λειτουργήσει, όπως είχε γίνει προηγουμένως και με τα διετή προγράμματα σπουδών για τους απόφοιτες των ΕΠΑΛ, αλλά το μπαλάκι δεν πετάγεται στην πολιτική ηγεσία, πετάγεται στο ΑΔΥΠ. Αυτό σας είπε ο Υπουργός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική απόφαση η οποία μετά θα έρθει οι τεχνοκράτες να την, ουσιαστικά να την καλύψουν. Απόφαση της νέας. Ναι, καταλαβαίνω. Και επίσης θέλω να δω αν βεβαίως είναι κοινό ανακοινωθέν, υποθέτω ότι συμφωνάτε με την τρίτη παράγραφο που λέει ότι η Λευκάδα δικήθηκε κατάφορα από μια σειρά ενεργειών οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν στην κατάργηση των δύο τμήματων του ΤΕΗ και την επιλογή της Κέρκυρας ως έδρας έναντι της Λευκάδος. Η ίδρυση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης λειτουργήσε όταν ζητάθημα στην απώλεια των δύο τμήματων του ΤΕΗ, χωρίς όμως να αποδεικνύεται να έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η διασημότητά του. Προφανώς, για να το κάνετε, συμφωνάτε με αυτό. Απλά ήθελα να ρωτήσω, πώς μπαίνει τώρα η διασημότητα και δεν μπήκε πριν ένα μήνα, δύο, πριν ένα χρόνο, πριν όταν υπογράφανε 49 φορείς, γιατί και εσείς πολίτες της Λευκάδας είσαστε, δεν είσαστε προφανώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και επειδή είστε ο μόνος εδώ από αυτούς που έχουν υπογράψει, από τους τρεις θεσμικούς φορείς, δυστυχώς δεν είναι ούτε αντιπεριφερειάρχης. Σήμερα, τουλάχιστον ο βουλευτής, έχει την ψηφοφορία στη Βουλή, αλλά ο αντιπεριφερειάρχης νομίζω ότι έπρεπε να όφιλε να είναι εγώ σήμερα. Σχετικά με το ερώτημά σας, κύριε Περδικάρη, θα πω απευθυνθείτε στον κύριο Καβαδά. Σχετικά με τους φορείς και με την όποια κινητοποίηση υπήρχε τότε, απευθυνθείτε, δεν θα απαντήσω για τον κύριο Καβαδά. Με τα στοιχεία τα οποία έτσι μπορώ να πω ότι έχω και εγώ, δεν είναι ότι δεν έχει αποδεικνύει, επαρκώς θα πω η βιωσιμότητά του. Και πώς να έχει τεκμηρωθεί επαρκώς, θα πω εγώ τη σημερινή ημέρα, όταν σε ένα χρόνο και κάτι θα καλούνταν τα παιδιά να δηλώσουν το τμήμα το συγκεκριμένο και το κτίριο είναι σε αυτή την κατάσταση. Άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Γλυγόρης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το Πανεπιστημιακό Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα συζητήσουμε επίσης για τα διετή προγράμματα ή στην επαφή που κάνετε με την κυρία Υπουργό μιλήσατε και για το θέμα του Ιδρύματος Σβαρονού, Νίκος Σβαρονού. Πήρατε κάποια απάντηση γι' αυτό. Και θέλω και μια διευκρίνηση, παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρετε κάτι. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια δεν τα θέτει ο Υπουργός. Τα θέτουν οι επιτροπές των πανεπιστημίων. Ξέρετε πόσες σχολές κλείνουν από προτάσεις που είχαν τα πανεπιστήμια, που θέταν αυτοί ήδη τα ακαδημαϊκά κριτήρια. Πάρα πολλές. Άρα λοιπόν είναι λίγο, πιστεύω, άτομο όλο αυτό. Δηλαδή μας θέτουν ακαδημαϊκά κριτήρια όταν δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και γίνεται η αναστολή. Αλλά αναστέλλονται και λειτουργία πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούσαν ήδη και με ακαδημαϊκά κριτήρια που φτιάξαν τα πανεπιστήμια.
Άρα λοιπόν είναι λίγο παλαβόλα αυτό, να μας μου τραπεί η έκφραση. Η ερώτηση είναι αν πήρατε... Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τα διετή προγράμματα, χωρίς να υπάρχει σαφές ερώτημα σχετικό στην συνάντηση την οποία έγινε, η εικόνα που έχω όμως έτσι διαμορφώσει με επαφές και με άλλους παράγοντες εκεί είναι το ότι οδεύουν προς την κατάργησή τους. Αλλά αυτό ανεπίσημα. Όσον αφορά για το θέμα των ακαδημαϊκών κριτηρίων, ας μείνουμε και ας δούμε το θετικό, κύριε Γλυγόρη, ότι και με τη Διοικούσα Επιτροπή και με ανθρώπους συγκεκριμένες, κοσμήτορας, πρίτανης και όχι μόνο του Ιόνιου Πανεπιστημίου, διαβεβαιώνουν, έτσι, για την περίπτωσή μας, ότι όταν θα ζητηθεί από την ΑΔΥΠ ότι είναι έτοιμο να υποβάλει πλήρη φάκελο για το τμήμα το συγκεκριμένο που μας αφορά εμάς, ότι θα διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό, είναι στη διαδικασία από ό,τι μάθαμε εκλογής και προκήρυξης νέου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών και ότι υπάρχει και πρόγραμμα σπουδών. Άρα, στο ερώτημά σας νομίζω ότι δεν μπαίνει κάποια άλλη διάσταση. Θεωρώ ότι είναι, θεωρώ, έτσι, από τις διαβεβαιώσεις τις οποίες έχω, ότι είναι ένα από τα ισχυρά στοιχεία τα οποία έχουμε για να υποστηρίξουμε όλη μας την παρουσία, την έναρξη και λειτουργία του τμήματος. Τώρα το κτηριακό το ξέρουμε όλοι ότι είναι μια πονεμένη ιστορία. Αλλά για το ακαδημαϊκό κριτήριο τα οποία που είπαμε προηγουμένως, νομίζω ότι είμαστε σύμφωνα με τις, να μην πω, τακτικές, πολύ τακτικές συζητήσεις που έχουμε με τους, με τους εκπροσώπους του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, έτσι, επιλέξει. Άρα δεν πρέπει να μας φοβίζει αυτό. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Κύριος πολίτης. Κύριε Πολίτη, εγώ κατάλαβα ότι ήταν μια οριζόντια απόφαση αυτό της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Ήταν οριζόντια απόφαση. Δηλαδή δεν μπήκε στη διαδικασία να δει αν το τμήμα το δικό μας υστερεί σε κάπου ή το κάποιο άλλο υστερεί σε κάποιο άλλο. Σου λέει αναστέλω την έναρξη λειτουργίας των 37 και έρχομαι σε δεύτερο χρόνο που προσδιορίστηκε στο πρώτο τρίμηνο του 20 μέσω της ενίσχυσης της ανεξάρτητης αρχής να ελέγξω όλους αυτούς τους παραμέτρους, όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία θα θέσει μάλλον η ΑΔΥΤ. Έτσι, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Τοποθετήσει ο κύριος Σολδάτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φίλες και φίλοι, για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο απώλειας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λευκάδα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Λευκάδα ήταν η τελευταία από τα Ιόνια νησιά που απέκτησε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και είναι η πρώτη που κινδύνευσε να το χάσει ολοσχερώς, δεδομένου ότι το καταργηθέν, το υποκατάργη, το υποκρίσει τμήμα της Κεφαλονιάς είναι ένα, αλλά υπάρχουν κάνα δύο ακόμα, ενώ στην Κέρκυρα, όπως ξέρετε, υπάρχουν τμήματα Ιωνίου Πανεπιστημίου, ακόμα και αν καταργηθούν κάποια, μένουν τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θέλω να σας πω επίσης ότι κατά την εμπλοκή μου με τα κοινά ως βουλευτής, αντιμετώπισα δύο φορές στο παρελθόν το ενδεχόμενο απώλειας τμήματων ή καταργήσεως ολοσχερός της σχολής στη Λευκάδα. Μία το 2008 με υπουργό τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη και υφυπουργό τον Σπύρο τον Ταλιαδούρο και μία το 2013 με υπουργό τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Στην πρώτη περίπτωση δεν ήταν πρόθυμοι να ξεκινήσουν το δεύτερο τμήμα που είχε εγκριθεί με την πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή, αυτό το τμήμα
των ηλεκτρονικών μηχανικών σε ελεύθερη μετάφραση, το hardware που αργότερα ιδρύθηκε στη Λευκάδα, επικαλούμενη τάχα ότι καταρχήν δεν υπήρχε υλικοτεχνική υποδομή. Υπενθυμίζω για τότε ότι αρχικά το ΤΕΙ είχε λειτουργήσει στο σημερινό 4ο Δημοτικό Σχολείο, αργότερα αναγκάστηκε να φύγει με αποφάσεις της αυτοδιοίκησης τότε, προκειμένου να ικανοποιηθεί το 4ο Δημοτικό και να πάει στη στέγη του, και κατέληξε να στεγαστεί προσωρινά στο ΚΤΕΛ. Θέλω να σας πω ακόμα ότι τότε σύσσωμοι οι φορείς της αυτοδιοίκησης, ο τότε νομάρχης και ο τότε δήμαρχος, σε συνεργασία μαζί μου, δώσαμε τις εγγυήσεις για το γεγονός ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργήσουν, και με τις πιέσεις που ασκήθηκαν, τελικώς το δεύτερο τμήμα λειτουργήσε. Το 2013, με την συγκυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και Δημάρ και Κουβέλη, βρεθήκαμε μπροστά στην προοπτική ενός νέου ακαδημαϊκού χάρτη στην Ελλάδα, στην οποία εξέλιπε μεταξύ των άλλων και το τμήμα του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων στη Λευκάδα. Γίναν και τότε συντονισμένες ενέργειες. Έτυχε να είμαι ξανά βουλευτής. Δεν θέλω να κουράσω το σώμα. Έχουν αναρτηθεί αυτά στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν βγει ανακοινώσεις. Πιστεύω ότι περισσότεροι είμαστε πληροφορημένοι. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε με σωστή δουλειά, με επιμονή, με λεπτομεριακή, αν θέλετε, αντιμετώπιση του ζητήματος, να πείσουμε ότι είναι δυνατόν να λειτουργήσει σχολή στη Λευκάδα και να στηριχθεί στο βαθμό που θα μπορούσε να στηριχθεί, δεδομένου ότι και τα πληθυσμιακά κριτήρια ήταν ένα στοιχείο το οποίο έπαιζε ιδιαίτερο ρόλο. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε ξανά, θα έλεγα, στο σημείο μηδέν. Διότι δεν απαλλάσσεται της ευθύνης η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, από την απόφασή της να αναστείλει 37 τελικώς τμήματα και όχι 38, έχει εξαιρέσει το τμήμα τουρισμού των Ιωνίων Νήσων που αρχικώς είχε ανακοινώσει, λέγοντάς μας ότι δεν πληρούν κριτήρια, γιατί πολύ απλά εγώ έχω να πω ότι από τα εκατοντάδες τμήματα που λειτουργούν στην επικράτεια, αλίμονο αν μπορούσα να παραδεχτώ και να με πείσει κάποιος ότι όλα αυτά τα τμήματα πληρούν τα κριτήρια τα οποία ενδεχομένως δεν πληρεί η Λευκάδα. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, θα πρέπει να συνομολογήσουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ευταξία και μια ορθολογική αντιμετώπιση, μια τεχνοκρατική αντίληψη στα υποίδρυση τμήματα, και εγώ και η παράταξή μου η δημοτική σε αυτή την κατεύθυνση θα πορευτούμε. Φίλες και φίλοι, θέλω να διατυπώσω την ευαρά σκιά μου για το γεγονός ότι ο βουλευτής, ο δήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης βρέθηκαν στην Αθήνα και συζήτησαν με την Υπουργό και τις έθεσαν τα ζητήματα που μας ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος. Ιδιαίτερα δε για το γεγονός ότι συμμερίστηκαν την άποψη που έχω καταθέσει επανειλημμένως για το γεγονός ότι το υποίδρυση τμήμα δεν έχει σαφές αντικείμενο. Και επομένως τέθηκε και το ζήτημα του εμπλουτισμού ή της εξειδίκευσης, αν και εσείς μιλήσατε και για άλλα τμήματα, και καλώς το θέσατε και πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί έχω κουραστεί να επαναλαμβάνω για την ανάγκη εξειδικεύσεως αυτού του ζητήματος, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν και αντικείμενο. Λοιπόν, για να μην κουράζω πολύ, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι πετύχαμε στο παρελθόν, το πετύχαμε με δουλειά, με συνένεση και με την αντίληψη ότι τα τοπικά ζητήματα μας ενώνουν και δεν μας χωρίζουν. Έχω να, και θα μου επιτρέψετε λίγο την παράταση, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω πως έχετε βάλει χρόνο. Αναρωτιέμαι γιατί βάλατε 4 λεπτά. Αρχικά είχατε 5, όχι τώρα. Λοιπόν, λέω λοιπόν, ναι, πολύ καλά. Λέω λοιπόν ότι το συντονιστικό όργανο θα πρέπει να είναι εκείνης της βαρύτητας που είναι δυνατόν να υπάρξει προκειμένου να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, ξεκινάω λοιπόν με το θέμα του συντονιστικού οργάνου. Έχω μια πρόταση διατυπωμένη εδώ. Θα παρακαλούσα από τις υπηρεσίες του Δήμου να βγάλουν 5 αντίγραφα και να δώσουν από ένα στον κάθε επικεφαλής. 6. Δεν ξέρω. Λοιπόν, συνοπτικά, παρακαλώ πάρα πολύ ο κ. Ζαβιτσάνος, κάποιος. Υπάρχει κάποιο φωτοτυπικό? Ορίστε. Ας το ανοίξουν το φωτοτυπικό. Τι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συγκρότηση οργάνου. Όπως ξέρετε, το οικόπεδο στο οποίο είναι χτισμένο το Κέντρο Νεότητας ανήκει αρχικά σε ένα κληροδότημα το οποίο ανήκει στη Μητρόπολη. Και η Μητρόπολη, όπως είχε διαθέσει και το κληροδότημα του νοσοκομείου, είχε διαθέσει και το συγκεκριμένο. Ως εκ τούτου λοιπόν πιστεύω ότι στο συντονιστικό όργανο πρέπει να συμμετέχει ο βουλευτής, ο αντιπεριφερειάρχης, ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχου, ο Δήμαρχος,
Εκπρόσωπος του Πριτάνεως, που στην προκείμενη περίπτωση μάλλον θα πρέπει να είναι ο πρόεδρος του τμήματος, ο κ. Μιλωνάς. Εκπρόσωπος του επαγγελματικού κόσμου. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ θα δεχτώ την οποιαδήποτε άλλη πρόταση που θεωρούν οι κύριοι και οι συνάδελφοι ότι εμπλουτίζουν τη δυνατότητα αυτής της επιτροπής και την αποτελεσματικότητά της. Το δεύτερο. Μιλήσατε για τα κριτήρια. Έχοντας την εμπειρία των προηγουμένων και επειδή διαρκώς εκτός από τα ζητήματα της υλικοτεχνικής υποδομής μου βάζανε μια ζωή το θέμα της στέγασης και επειδή η Λευκάδα πάντα έδινε εγγυήσεις αλλά τελικώς σπάνια τις τηρούσε, θέλω να θέσω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας το φαινόμενο το εξής. Οι συμπατριώτες μας, σε πολλές περιπτώσεις, εγώ δεν θα έλεγα σε πάμπολες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, πιέζουν τους σπουδαστές να εγκαταλείψουν τα καταλήμματά τους το Μάιο μήνα, προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν σε επίπεδο Airbnb, τουριστικά δηλαδή, και τα νέα παιδιά πολλές φορές έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και πιστεύω πως όλοι είμαστε κοινωνοί αυτού του γεγονότος που πάρα πολύ συχνά συμβαίνει. Θα έλεγα λοιπόν ότι κοντά στις προϋποθέσεις πρόγραμμα σπουδών, μόνιμο διδακτικό προσωπικό και ποια ήταν η τρίτη προϋπόθεση και κτηριακό, θα έλεγα λοιπόν λέω ότι κοντά σε αυτό θα πρέπει πηγαίνοντας στην Αθήνα είτε στο Υπουργείο Παιδείας είτε σε άλλους φορείς που έχω σκοπό να σας πω στη συνέχεια είτε στην ΑΔΥΠ να έχουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα κατοχυρωμένο. Τι προτείνω? Προτείνω η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δια του Προέδρου της, νομίζω είστε εσείς κύριε Ρόκο, να ζητήσει από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων και το Σύλλογο Ξενοδόχων να έλθουν σε ξεχωριστή επικοινωνία με καθένα από τα μέλη τους στον αστικό ιστό της πόλης και να ζητήσουν γραπτή πληροφόρηση δέσμευση για τον αριθμό των καταλυμάτων που μπορεί να διαθέσει κάθε μέλος στους φοιτητές από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου και αυτό να είναι διαπραγμάτευτο. Και όχι να φτιάχνουμε κτίρια στην άμμο. Να ξέρουμε ότι διασφαλίζουμε το ζήτημα το στεγαστικό. Ενισχυτικά προς αυτή την ενέργεια, θα έλεγα ότι αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να γίνει και εκ μέρους του Δήμου, από τις υπηρεσίες του Δήμου, προς τους ιδιοκτήτες σπιτιών και καταλυμάτων γενικότερα, με δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τα μέσα επικοινωνίας, ώστε να δημιουργηθεί έτσι μια τράπεζα πληροφοριών και δεδομένων στις υπηρεσίες του Δήμου. Λειτουργεί το τελευταίο σε πολλές πόλεις της επικράτειας. Τα παραπάνω, αφού οριστούν από το συντονιστικό όργανο οι απαιτούμενες προδιαγραφές των καταλυμάτων, δηλαδή θέρμανση, ελάχιστα ζητούμενα τετραγωνικά ανά κλίν και φοιτητή, καθώς επίσης και η μέγιστη τιμή του μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Τρίτο, επί του στεγαστικού πάντα, να υπάρξει διερεύνηση, κύριε Δήμαρχε, από εσάς. Και στη συνέχεια έτοιμα προς τη Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης περί αξιοποιήσεως και διαθέσεως της μαθητικής εστίας της Μητροπόλεως προς τους άπορους φοιτητές με χαμηλό τίμημα ή με όποιον τρόπο θεωρεί η Μητρόπολη ως πλέον πρόσφορο για τη χρήση του ακινήτου. Να είμαστε με άλλα λόγια εξοπλισμένοι για το γεγονός αυτό, αλλά να υπάρχει και η δέσμευση όσων διαθέτουν καταλήμματα ότι θα καλύψουν ανάγκες. Από εκεί και μετά, ασφαλώς, την επίτευξη των ενεργειών. Μιας και έχουμε πλέον, μετά τη δωρεά του κυρίου Καβαδά του βουλευτή, τα τεύχη δημοπράτησης, επίσπευση λοιπόν των όποιων ενεργειών προκειμένου να επισκευαστεί το υπάρχον κτίριο, το δε συντονιστικό όργανο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, από αυτά που έχω αναφέρει μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στο Υπουργό Παιδείας, στην Υπουργό Παιδείας και στα όσα μας λέει περί ΑΔΥΠ. Η εμπειρία μου λέει ότι όταν οι κυβερνητικοί επιθυμούν και είναι πεπισμένοι ότι είναι να λειτουργήσουν, ότι μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα κάπου στην επικράτεια, τελικώς και η όποια ανεξάρτητη αρχή ή οι όποιοι οργανισμοί κρίνουν την προοπτική λειτουργίας τμήματων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λένε ναι και δεν λένε όχι. Τι λέω λοιπόν? Λέω ότι αυτό το συλλογιστικό όργανο θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με τους αρχηγούς των κομμάτων, με τον Πρόεδρο της Βουλής και με την Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να αναπτύξει τις απόψεις των παρατάξεων και του Δημοτικού Συμβουλίου και
προκαταβολικά να πείσει για την προοπτική ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, μιας και θα έχουμε διερευνήσει και το θέμα της στέγης, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία περίπτωση να πούν όχι. Θα πω και κάτι ακόμα. Ο κύριος βουλευτής που εκπροσωπεί τη Λευκάδα, μιας και είναι και μόνο η οργή στην Αθήνα, καλείται να ανταποκριθεί και σε αυτό το στοίχημα της επικοινωνίας, αν θέλετε, του συγκεκριμένου οργάνου που δεν το αποτελούν ο οποιοσδήποτε, αλλά σημαίνοντες εκπρόσωποι φορέων της Λευκάδας, προκειμένου να υποστηριχθεί το πολύ δίκαιο αίτημά μας. Και τέλος, συμπληρωματικά προς όλα τα προηγούμενα, να ζητηθεί αντίστοιχη προσθήκη στον τίτλο του υποίδρυση τμήματος που να παραπέμπει όχι μόνο σε επιστημονικό αντικείμενο, αλλά και σε επαγγελματική κατοχήρωση. Δηλαδή δυνατότητα εγγραφής των αποφύτων, είτε σε επιστημονικό σύλλογο, είτε σε επιμελητηρίο. Η ΔΕΕ Επιτροπή, θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν το είπα, νομίζω ότι μου διέφυγε, θα πρέπει στην Επιτροπή να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη και εξήγησα τους λόγους του. Δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας να με ακούσετε. Κύριε Δρακοταϊδή. Δεν θέλω προκαταβολές. Θα τις διεκδικήσω αν χρειαστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να βάλω το εξής ζήτημα. Ότι υπάρχει ένα αίτημα, υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη στο ζήτημα, υπάρχει ένα αίτημα 7 Νοέμβρη και κουβεντιάζουμε το θέμα 18-19 μέρες μετά. Τα κριτήρια του καθενός βεβαίως σε σχέση με το έκτακτο μπορεί να είναι διαφορετικά, εγώ να το σεβαστώ και αυτό. Θα πω μόνο ότι το αντίστοιχο τμήμα, το Λιξούρι, το Δημοτικό του Συμβούλιο, στις 8 του μήνα είχε με έκτακτη συνεδρίασή του πάρει απόφαση. Το θέτω όχι για να γκρινιάξω, αλλά γιατί είναι ένα πραγματικό γεγονός. Τελεία. Πάμε στο παρακάτω. Κοιτάξτε, όντως όλο αυτό έχει μια ιστορία, είπε ο κύριος Σολδάτος, ανεξάρτητα από τους χρωματισμούς που έβαλε, υπάρχει μια ιστορία από το παρελθόν, από το 2000, τότε οι ιστορίες κτλ. Φτάσαμε όμως το 2017 στο τέλος του 2017, αφήνω όλα τα προηγούμενα, αν και θα πω μια κουβέντα μετά στο τέλος παρακάτω. Φτάσαμε πού? Στο ότι τα δύο ιδρύματα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, με αποφάσεις τους και σε συνεννόηση με το Υπουργείο, ενοποιήθηκαν με νόμο που υπάρχει από το καλοκαίρι του 18, ουσιαστικά η απόφαση είναι από τις αρχές του 18, το ΦΕΚ είναι το καλοκαίρι του 18, ενοποιήθηκαν και με βάση αυτή την ενοποίηση όλα τα νησιά του Ιωνίου, άρα και η Λευκάδα, απέκτησαν πανεπιστημιακό τμήμα. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση, η οποία ηρίστο εν παρόδο πάρθηκε με 22 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Μόνο η Λαϊκή Σπύρος, αν θυμάμαι καλά, την είχε καταψηφίσει. Τι ζητούσαμε μέσα από αυτή την απόφαση? Ζητούσαμε το συγκεκριμένο τμήμα, το πανεπιστημιακό, γιατί είχαμε ως Δημοτικού Συμβούλιο σχεδιασμό. Όχι μόνο ως Δημοτική Αρχή, είδατε τι λέω, ως Δημοτικό Συμβούλιο. Τι είπαμε λοιπόν? Ότι δεν θέλουμε γενικώς ένα πανεπιστημιακό τμήμα ό,τι να είναι. Θέλουμε να είναι συνδεδεμένο με την τοπική οικονομία. Ποιο είναι σήμερα, είχαμε πει τότε, αυτά είναι στις αποφάσεις, εδώ είναι η απόφαση. Ποιο ήταν σήμερα για τη Λευκάδα, ποιος ήταν ο στρατηγικός της σχεδιασμός? Ήταν η θαλάσσια οικονομία. Πείτε το γαλάζια ανάπτυξη, πείτε το όπως θέλετε. Γιατί? Γιατί έχει υποδομές μαρινών, γιατί γεωμορφολογικά είναι στο κέντρο των Ιωνίων, γιατί είχαμε θέσει ως στρατηγικό στόχο στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού και της γαλάζιας οικονομίας η Λευκάδα να παίξει στρατηγικό ρόλο, γιατί είναι μικροαρχιπέλαγος, γιατί έχει 1000 πλεονεκτήματα. Γιατί είχαμε μπροστά μας, εκτός από τις μαρίνες, τη μαρίνα την υπάρχουσα, είχαμε το Αγκυροβόλιο που ολοκληρώνεται, είχαμε το άνοιγμα της διαδικασίας για τη μαρίνα στο Βλυχό και μια σειρά άλλους λόγους. Να μην τους αναπτύξω και χάσω χρόνο. Με βάση αυτή τη σκέψη λοιπόν, τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε ως συμβούλιο αυτό το τμήμα να έχει σχέση με τη θαλάσσια οικονομία. Και αφού δώσαμε μάχη με τον Υπουργό, εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω αναφορά ούτε πόσες φορές συναντηθήκαμε, ούτε πόσες φορές συναντήθηκα και εγώ, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι κερδίσαμε κάτι. Κερδίσαμε, και αυτά είναι τα λόγια του Υπουργού, δεν είναι τα δικά μου, στην κοινή
ανακοίνωση που έκανε με το ΤΕΙ και με το Πανεπιστήμιο, που εκτός του ότι ανακοίνωνε το θέμα του τμήματος, της ίδρυσης του τμήματος περιφερειακής ανάπτυξης, ονομάτιζε πολύ συγκεκριμένα και τις κατευθύνσεις που ήταν παράκτια ανάπτυξης και οικονομίας και περιφερειακής διακυβέρνησης και νησιωτικότητας. Αυτό που θέλαμε δηλαδή. Και μάλιστα αυτά τα είχαμε συνδέσει και με τα διετή τμήματα, που στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι το τέλος του 2017, είχαμε ζητήσει και τα διετή τμήματα, ορισμένα από αυτά, να συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία. Άρα υπήρχε ως προς την πρότασή μας βιωσιμότητα. Αν χρειαστεί μπορεί να απαντήσω σε αυτό που άκουσα. Άρα θα μου δώσει έξτρα χρόνο ο Πρόεδρος. Δεν απαντάω τώρα. Γιατί εγώ μιλάω τεκμηριωμένα και με στοιχεία. Η κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο, οι παλιές λογικές που πριν τις εκλογές έσπερναν ΤΕΗ για να παίρνουν ψήφους, εγώ προσωπικά θα σας πω το εξής μόνο. Είχα βγει δημόσια όταν γινόταν τα ΤΕΗ, δημόσια επαναλαμβάνω, και είπα με αυτούς τους όρους δεν θα πετύχουν. Στο όνομα της βιωσιμότητας ακριβώς και των ακαδημαϊκών κριτηρίων και τη σύνδεση με τις τοπικές οικονομίες. Ερχόμαστε λοιπόν ως Συμβούλιο τότε, παίρνουμε αυτή την απόφαση, τη ζητάμε μαζί με όλα τα άλλα, με τα διετή, με το Ίδρυμα Σβορώνου κτλ. Και αυτό υλοποιείται. Και λέω εγώ τώρα, πάμε σε αναστολή. Κριτήρια λέει βιωσιμότητας. Για να δούμε, μήπως μας κοροϊδεύει ο Υπουργός. Θα σας πω γιατί μας κοροϊδεύει. Ποια είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, τα αποδήμαρχος. Να μην τα επαναλάβω. Κτηριακό, θα κάνω μια ειδική αναφορά μετά γι' αυτό. Προσωπικό, ήδη προχώρησαν σε προκηρύξεις και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μάλιστα πήρε και χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως είχε ζητήσει, γιατί είχε πραγματικές ανάγκες που και με το 1 εκατομμύριο δεν τις κάλυπτε, αλλά ήταν μια σημαντική ένεση. Προγράμματα σπουδών λοιπόν, καθηγητές και κτηριακό. Το κτηριακό είναι με ΦΕΚ παραχωρημένο το κτίριο από τον Οκτώβριο του 2018. Χρόνος δηλαδή. Εάν καθυστέρησαν να κάνουν τη δημοπράξη... Α, και τα 2 εκατομμύρια διασφαλισμένα, τα οποία τα είχαμε ζητήσει... Θα παρακαλούσα λίγο το απ' έξω, δηλαδή, είναι η κατάσταση. Όποιος και αν είναι, και η μάνα μου να είναι, δεν κατάλαβα. Τα κριτήρια λοιπόν, επαναλαμβάνω, της βιωσιμότητας είναι άλοθη, γιατί αυτά ακριβώς τα κριτήρια δεν κρίνονται από καμία ανεξάρτητη αρχή. Κρίνονται μόνο από το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο φτιάχνει πρόγραμμα σπουδών. Το Πανεπιστήμιο έχει τους καθηγητές. Δεν την έχει οποιαδήποτε ανεξάρτητη, διορισμένη στην ουσία ανεξάρτητη αρχή. Και το κτηριακό επίσης, και το κτηριακό, δεν θέλεις καμία ανεξάρτητη αρχή να στο πιστοποιήσει. Ή έχεις ή δεν έχεις. Και επίσης το Πανεπιστήμιο το κρίνει και αυτό. Που είναι και στο χέρι του να κάνει και τη δημοπρασία. Άρα κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη μας, η κυρία Υπουργός βρήκε μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνει μια πολύ ωραία περικοπή των οριζόντια, όπως σωστά υπόθηκε, και τα περί επανεξέτασης με συγχωρείτε πάρα πολύ όταν έχεις νόμο. Όταν το κτηριακό είναι απολύτως δρομολογημένο, γιατί για να μπορέσει να δρομολογηθεί κάποιοι αρρώστησαν. Το κτηριακό λοιπόν δρομολογημένο, προκήρυξη θέσεων που το διαβεβαιώνει το Πανεπιστήμιο, αυτό δεν το διαβεβαιώνω εγώ, όπως και προγράμματα σπουδών, όταν λέει το Πανεπιστήμιο ότι εγώ τα έχω, δεν κατάλαβα ποια είναι τα κριτήρια βιωσιμότητας, τα καινούρια που θέλει να εφεύρει ή όποια υπουργός. Ναι, επαναλαμβάνω, είμαι πολύ σαφής. Το Πανεπιστήμιο, ο πρίτανής του,
όχι εγώ, ο Πρίτανης, λέει έχω και καθηγητές και προχωρούν και σε διαδικασία προκήρυξη των θέσεων, που δεν είναι καμία διαδικασία που θα κρατήσει καμιά τριανταριά χρόνια, και δεύτερον προγράμματα σπουδών έχω, συμφωνώ με αυτά τα τμήματα, είπε, συμφωνώ και με τις κατευθύνσεις, και επίσης το κτηριακό είναι δρομολογημένο, πάλι όμως το πανεπιστήμιο πρέπει να δημοπρατήσει. Ο Δήμος την έχει τελειώσει τη δουλειά του εδώ από τον Οκτώβριο του 2018. Ναι. Το πανεπιστήμιο υστέρησε. Ναι, προσέξτε όμως τώρα. Όταν έχεις λοιπόν την ίδρυση, εσύ πας ως δήμαρχος, και το λέω σε σένα κύριε δήμαρχε, ως σχήμα λόγου, όχι ότι πας εσύ, όλοι μας πάμε. Πας να διαπραγματευτείς τι, αφού έχω κάτι που το θέλω. Που το θέλω με βάση τις αποφάσεις των θεσμικών μου οργάνων, όχι το θέλω εγώ. Το έχω. Γιατί να πάω να το διαπραγματευτώ. Κατά τη γνώμη μας, επομένως, δεν ξέρω για τα άλλα τμήματα, αν θέλουν να τα κρίνουν των άλλων περιοχών, δεν έχω άποψη, ας τα κρίνουν, αν έχουν τα κριτήρια κτλ. Εγώ μιλάω πολύ συγκεκριμένα για το δικό μας. Έχεις λοιπόν το συγκεκριμένο νόμο, τον έχεις στα χέρια σου, εγώ θα καταλάβω έναν άλλη υπουργός ότι μπορεί να καθυστερήσει 5-6 μήνες αυτή η διαδικασία, αλλά θα γίνει, ο νόμος θα τηρηθεί, το τμήμα θα ισχύσει, αυτό να το καταλάβω. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, όλα αυτά γίνονται τεχνιέντος. Και περνούν πολλά από το μυαλό μου, δεν θέλω να τα αναφέρω. Κλείνοντας, θέλω να πω τα εξής. Υπάρχει μία... Εγώ, το 13, υπόθηκε κάτι για το 13. Κοιτάξτε, κύριε Σολδάτο, επειδή το είπατε εσείς, δεν αφορά εσάς βέβαια, αλλά αφορά την παράταξή σας. Εδώ είναι η απόφαση του 13, του Δημοτικού Συμβουλίου. Με πρόταση κοινή την οποία είχε κάνει ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Αραβανής με τον ομιλούντα από κοινού και την καταθέσαμε, πάρθηκε μια απόφαση που τότε με τους όρους του 13 έλεγε να παραμείνουν, το λέω πολύ χοντροκομμένα, τα τμήματα εδώ. Τέσσερι σύμβουλοι της παράταξής σας προεξάρχοντος του σημερινού βουλευτή βγήκαν έξω από την αίθουσα. Μήπως ξέρετε γιατί, και ρητορικά σας ρωτάω. Για να μην καταψηφίσουν αυτό που ο Αρβανιτόπουλος έλεγε. Οι ίδιοι όμως, πάλι προεξάρχοντες του κυρίου βουλευτή, μάζευαν 49 φορείς, δεν ξέρω πού πήγε και τους βρήκε δηλαδή, πρέπει να ψάξεις πολύ, για να στηρίξει το 17, 17 προς 18, ξέρω τι λέω, το 17, για να στηρίξει την ύπαρξη των ΤΕΗ των υπαρχόντων. Και όταν γίνεται η ενοποίηση, έχουμε πάρει και το πανεπιστημιακό τμήμα, ξαφνικά όλοι αυτοί οι φορείς το βλέπουν θετικά και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, πού είναι οι 49 φορείς σήμερα που γίνεται αναστολή? Και αυτό δεν αποτελεί μομφή προς τους πολιτιστικούς συλλόγους και τους φορείς. Πού είναι ο βουλευτής να πάει να τους μαζέψει ξανά? Πούντος. Δεν εννοώ πούντος που δεν είναι εδώ. Ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, καλά κάνει και είναι στη Βουλή γιατί ψηφίζεται το ζήτημα με το Σύνταγμα. Αλλά πούντος εννοώ τώρα στην πράξη. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε δίκαιοι στις κρίσεις μας, πρέπει να έχουμε μια σταθερή πολιτική. Εγώ είχα πει από αυτή τη θέση που είναι σήμερα ο κύριος Καλός, ότι για μένα προσωπικά και την παράταξή μας, η μη ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος είναι αιτία πολέμου. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησα. Με το Υπουργείο, με την κυβέρνηση, την τότε εννοώ. Καταφέραμε όλοι μαζί και το πετύχαμε. Τι καθόμαστε τώρα λοιπόν και διαπραγματευόμαστε? Εγώ νομίζω και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τον παραπάνω χρόνο που μου δώσατε. Εγώ και στη δευτερολογία μου θα πω και το ακριβές κείμενο που προτείνω. Θα πρέπει με ένα πιο αποφασιστικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, να δούμε αυτά τα ζητήματα, διότι η πρότασή μας, επαναλαμβάνω, ήταν πλήρης και απαντούσε και στο ζήτημα της στέγασης. Έχουμε κάνει αίτημα γραπτό και έχουμε ζητήσει εδώ και 8-10 μήνες, και το γράφουμε μέσα στο αίτημα που υπέγραψα, το παλιό νοσοκομείο, και ανάμεσα στους λόγους που το ζητάμε είναι να η ευκαιρία, να το κτίριο, να χρηματοδοτήσει η πολιτεία και ένα τμήμα του να γίνει φοιτητική εστία.
Άρα και το ζήτημα της στέγης των σπουδαστών το είχαμε δει συλλογικά μέσα από αυτή την προσπάθεια τη συγκροτημένη. Άρα έχουμε μια πολύ συγκροτημένη πρόταση στα χέρια μας, την έχουμε υλοποιημένη πια. Εδώ λοιπόν αυτή την πρόταση δεν πρέπει να τη διαπραγματευτούμε. Δεν πρέπει να δεχτούμε να μπει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. Είναι μια κατάκτηση.